Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχικό ΓΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, πραγματοποιώντας μπαρά συναντήσεων με Κύπριους αξιωματούχους για την ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεών μας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2023 και περιείχε ξεκάθαρα μηνύματα για την Τουρκία. Ο ΓΕΘΑ, Νίκος Δένδιας, ξεκίνησε την ημέρα του με επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός από τον Κύπριο Πρόεδρο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε η ισχυρή δέσμευση και των δύο χωρών για εμβάθυνση των διμερώτων σχέσεων και της αμυντικής συνεργασίας. Μετά τη συνάντηση, ο ΓΕΘΑ Νίκος Δένδιας μετέβη στο Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, όπου είχε συζητήσεις με τον Κύπριο ομολογό του, κ. Μιχάλη Γεωργάλα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, και ο αρχηγός ΓΕΦ, αντιστράτηγος Δημόκρητος Ζερβάκης, μαζί με τις αντιπροσωπείες και από τις δύο χώρες. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα και πρακτικά βήματα που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στη συνέχεια, έγιναν κοινές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μιχάλη Γεωργάλα, και του Νίκου Δένδια, τονίζοντας τη δέσμευση για ενίσχυση του συντονισμού όχι μόνο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο υπουργοί τόνισαν τη σημασία των τριμερών και τετραμερών εταιρικών σχέσεων με άλλες φίλες χώρες, τονίζοντας ότι τέτοιες συνεργασίες δεν στρέφονται εναντίον κανενός έθνους, αλλά προάγουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός Δένδιας απέτησε επίσης τιμές στο τύμβο Μακεδονίτισσας και στα φυλακισμένα μνήματα, με κατάθεση στεφάνων. Η επίσκεψη συνεχίστηκε καθώς ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενο από τον Κωνσταντίνο Φλόρο, επισκέφθηκε το στρατόπεδο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, γνωστή και ως ΕΛΔΙΚ. Συμμετείχε σε μνημόσυνο για να τιμήσει όσους έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και κατέθεσε στεφάνι στο ιερό της ΕΛΔΙΚ. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για την αποστολή, την επιχειρησιακή ικανότητα και την ετοιμότητα της ΕΛΔΙΚ και επιθεώρησε τις επίσης εγκαταστάσεις. Απευθύνθηκε στο προσωπικό, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την αφοσίωση και τη δέσμευσή του. Στις κοινές δηλώσεις του, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Τόνισε όμως ότι η λύση θα πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Στο μήνυμά του προς την Τουρκία, ανέφερε σε σημεία των δηλώσεών του: «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε πάντα την αμέριστη συμπαράστασή μας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Μιας λύσης που θα βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Μιας λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, συμβατής βεβαίως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το μεγάλο αυτό αξιακό πλαίσιο, το πιο περήφανο στην ιστορία του πλανήτη, τολμώ να πω, στο οποίο ανήκουν και οι δύο χώρες. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω την πάγια θέση μας, ότι για εμάς λύση δύο κρατών δεν υφίσταται. Είμαστε και θα είμαστε αρρωγοί της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια αποφυγής τελεσμένων. Και εγώ ο ίδιος έχω πει επανειλημμένως ότι για εμάς η Κύπρος δεν κοίται μακράν», είπε ο Νίκος Δένδιας σε σημείο των δηλώσεών του. Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια ως ΙΕΘΑ αυτή τη φορά στην Κύπρο, πέρα από την εθιμοτυπική λειτουργία της, σηματοδοτεί τη διαρκή δέσμευση Ελλάδας και Κύπρου να ενισχύσουν την αμυντική του συνεργασία και να εργαστούν συλλογικά για τη διατήρηση σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ο τομέας της διαλειτουργικότητας που λέχθηκε και από τους δύο Έλληνες Υπουργούς Άμυνας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο MSHD αν δεν έχετε κάνει ήδη, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.